συγκεκριμένο αυτό χώρο για να τελέσουμε τη σημερινή Θεία Λειτουργία κατά την ημέρα αυτή που η Εκκλησία μας την χαρακτηρίζει και είναι η Τετάρτη Κυριακή των Νηστιών. Είναι μια Κυριακή μετά από το μέσον της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και μας υπενθυμίζει καθαρότατα ότι φτάνουμε προς το τέλος της για να εισέλθουμε στο μεγάλο γεγονός της Παραδόσεως, του Σταυρού, του Τάφου και κυρίως της Αναστάσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αγαπητέ μου κύριε Δήμαρχε, κυρία Αντιδήμαρχη, κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, αισθανόμαστε μεγάλη τη χαρά που και πάλι επικοινωνούμε με τα πρόσωπά σας και παίρνουμε την δύναμη από αυτά για να προχωρήσουμε περαιτέρω στην ωραία τούτη πορεία για τη συνάντηση του εσφαγμένου αρνί του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αυτή την Κυριακή, την Τετάρτη, μία ακριβώς ημέρα μετά από το Ευαγγελισμό και μετά από την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, έρχεται η Εκκλησία να κάνει το εξής. Τι λέγει? Βάζει στα στόμα του διακόνου, του πρεσβυτέρου που διαβάζει το Ευαγγέλιο, μία περικοπή από το καταμάρτων Ευαγγέλιο. Και λέει τι? Λέει ότι ένας άνθρωπος που παιδευόταν το παιδί του χρόνια ολόκληρα, εθεώρησε καλό να πάει στον Κύριο και να τον παρακαλέσει και να του πει χρόνια ολόκληρα το παιδί μου, από τότε που γεννήθηκε, παιδιά μου, από τότε που γεννήθηκε, ταράζεται και πνεύμα άγιο, το πνεύμα φοβερό πονηρό, συγγνώμη, πνεύμα πονηρό, τον σπαράξει και τρέμει και αφρίζει. Σε παρακαλώ, αν δύνασαι και μπορείς, κάνε μου τη χάρη να δώσεις την υγειά του σε αυτό το παιδί. Δεν μπορώ να βλέπω τα σπλάχνα μου να τρέμουν αυτή τη στιγμή και να υποφέρουν φοβερά πράγματα. Και πράγματι, αγαπητοί αδελφοί, έρχεται ο Κύριος και στέλνεται μπροστά στο παιδί εκείνο και λέγει τότε ο πατέρας του παιδιού, ξέρεις, επήγαμε και στους μαθητές και τους παρεκάλεσαν να βγάλουν τον διάβολο από μέσα από το παιδί και δεν μπόρεσαν. Ουκίσχυσαν. Γιατί έγινε κάτι τέτοιο? Γιατί δεν μπόρεσαν εκείνοι να κάνουν αυτή τη δουλειά? Και απευθυνόμενος τότε στους μαθητές του, ο Κύριος είπε εκείνο το περίφημο: «Ω γενεά αμαρτωλή, ω φοβερή γενεά που δεν λογαριάζεις τίποτα απέναντί σου, έως πότε θα είμαι μαζί σου, έως πότε θα είμαι κοντά σου?» Και αφού ευλόγησε το παιδί και σπάραξε και έτρεμε ολόκληρο, ώστε μετέπειτα βγήκε από μέσα το διάβολος και νόμισαν μερικοί ότι πέθανε, τότε απευθυνόμενος στους μαθητές του τους λέγει: «Και εδώ θέλω να σταθώ λιγάκι σήμερα. Σε τι? Τούτο το γένος του διαβόλου εν ουδενή δύναται εξερφήν, ημί εν προσευχή και νηστεία. Ο διάβολος δεν καταλαβαίνει τίποτα για να τον πολεμήσεις παραμονάτα, αν τον πολεμάς με προσευχή και με νηστεία». Θα ήθελα λοιπόν στην αγάπη σας σήμερα να κοιτάξουμε δύο-τρία λόγια να πούμε επάνω σε αυτό το λόγιο του Κυρίου. Τούτο το γένος μας είπε, ο διάβολος, δεν μπορεί να βγει από τον άνθρωπο παραμονάτα με προσευχή και με νηστεία. Θα με επιτρέψετε να πω μια αλήθεια σήμερα, δυστυχώς έτσι είναι. Πάρα πολλοί από εμάς τους παπάδες και τους θεολόγους τους μοντέρνους δεν θέλουμε να παραδεχτούμε ότι υπάρχει διάβολος. Και επειδή θέλουμε να είμαστε μοντέρνοι και να είμαστε, όπως λέει και η νεολαία σήμερα, in στα πράγματα, αρνούμεθα ότι ο διάβολος είναι πρόσωπο. Αρνούμεθα να αναγνωρίσουμε ότι είναι υπαρκτό πρόσωπο και μάλιστα άγγελος Κυρίου, εκπεσόν, αλλά άγγελος Κυρίου, πνεύμα με άλλα λόγια, το οποίο είναι αιώνιο και δεν πεθαίνει. Και επιπλέον, αρνούμεθα να δεχτούμε ότι ο διάβολος είναι πρόσωπο παράσιτο μέσα στη ζωή, που
που πειράζει και περιπέζει όλη την δημιουργία, την αγαθή του Θεού. Πειράζει, προσέξτε τα λόγια που χρησιμοποιώ, πειράζει και περιπέζει τη δημιουργία του Θεού. Όντως έτσι είναι. Είναι μισόκαλος, μισεί το καλό, είναι μισάνθρωπος, είναι μισόθεος, μισεί τον Θεό και τον άνθρωπο, θεοκτόνος και ανθρωποκτόνος. Αρνείται αυτό να το αποδεχθεί ο άνθρωπος και κάνει το χατήρι του διαβόλου που έλεγε η Κυριώτη, να σε πείσει, δεν υπάρχει. Αυτό θέλει, να σε πείσει ότι δεν υπάρχουν, να πάψεις να τον πολεμάς, αυτό θέλει. Για ας πούμε τα πράγματα όμως από την αρχή, πώς έχουν έτσι τα πράγματα. Αγαπητοί αδελφοί, αλήθεια είναι ότι τα πάντα μπορεί να κάνει ο Θεός για μας και να μας πάρει κοντά του, όπως και ο πατέρας και η μάνα. Τα πάντα κάνουν για το παιδί να το έχουν κοντά τους. Από μικρό παιδάκι, όπως βλέπω τώρα τον Κύριο εγώ και εσάς, με τα παιδάκια στα χέρια στην αγκαλιά, μέχρι μεγάλα όταν φτάσουν τα παιδιά, το παιδί είναι παιδί, τα πάντα κάνει ο πατέρας. Έτσι έκανε και ο Θεός. Και έφτιαξε τον άνθρωπο και του είπε μία αλήθεια. Κοίταξε, τα λέω λιγάκι απλά όσο μπορώ, αγαπητέ μου κύριε Δήμαρχε, και να τα καταλαβαίνει απόλυτα ο κόσμος. Μπορείς να ζήσεις με μένα ή μπορείς να ζήσεις χωρίς εμένα. Πράγματι, αγαπητοί αδελφοί, έξω από τα δόντια. Ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει, και το λέμε για τους νέους ανθρώπους που είναι εδώ σήμερα. Ή με το Θεό ή χωρίς το Θεό. Επλάστηκε ελεύθερος. Το αυτεξούσιο, η ελευθερία, είναι το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσωπικότητας που λέγεται άνθρωπος. Και θα ήθελα να το διευκρινίσω απόλυτα, να το κάνω να καταλάβετε οι πάντες. Η αξία του ανθρώπου βρίσκεται στο ότι είναι πρόσωπο ελεύθερο. Δεν καταναγκάζεται, δεν ψυχαναγκάζεται, παρά μόνο αν ο ίδιος θελήσει και πουλήσει το πνεύμα του και την ψυχή του. Είπε ο Θεός τον άνθρωπο, μιας και τον έφτιαξε. Είμαστε θεόπουλα στα δημιουργήματα. Με τα χέρια του μας έφτιαξε. Με τη φωνή του μας έφτιαξε. Λες και είχε ο Θεός χέρια και πόδια. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Αλλά όταν λέμε ότι μας έφτιαξε με τα χέρια του, εννοούμε και με τη φωνή του την ίδια, ότι είμαστε δημιουργήματα τα οποία προερχόμαστε από την επιθυμία του. Θέλησε και δημιουργηθήκαμε. Και μας είπε ο Θεός, μπορείς να ζήσεις με μένα, μπορείς να ζήσεις χωρίς εμένα. Αν ζήσεις με εμένα, εγώ είμαι οδός και ανάσταση και ζωή, θα απολαύσεις ζωή. Εάν δεν ζήσεις χωρίς εμένα, τότε θανάτου αποθανείσαι. Βάλω μια ανατελεία. Τι μας είπε δηλαδή. Εάν αποκοπείς από μένα, μπορεί να γνωρίσεις τον κόσμο, όπως θέλεις εσύ. Αλλά θα υποταχθείς στους νόμους της φύσεως που έχουν αρχή, έχουν και τέλος. Στη φύση ξέρετε πάρα πολύ καλά και εσείς, οι πάντες, νέοι, γέροι, οι πάντες, ότι παρουσιάζεται ό,τι έχει αρχή, να έχει και τέλος. Ό,τι γεννιέται, πεθαίνει. Αυτό ακριβώς τους τόνισε. Και για να δοκιμάσει τη δική τους την θέληση, γνωρίζετε εκείνη την διήγηση περί του δέντρου της γνώσεως του καλού και του καρπού, του καλού και του κακού που υπήρξε στη μέση του παραδείσου. Με άλλα λόγια, θεολογικά τι είπε. Θεολογικά είπε ότι όποιος γνωρίσει τον Θεό και τον άνθρωπο με τη δύναμη του Θεού, τότε μπορεί να ζήσει και να απολαύσει αιωνιότητα. Δεν φτιαχτήκαμε για να πεθάνουμε, θα το επαναλάβω. Ο θάνατος είναι εμβόλυμο πράγμα μέσα στην ανθρώπινη φύση. Δεν φτιαχτήκαμε για να πεθάνουμε. Ο θάνατος είναι κακό μέσα στην ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό όταν κάνουμε την κηδεία, θα έχετε παραστεί όλοι σε κάποια τέτοια εξώδια ακολουθία. Γνωρίζετε κι εσείς και λέμε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, τι το περί ημάς του το γέγονε μυστήριο. Τι δουλειά έχει ο θάνατος με την ανθρώπινη φύση. Δεν μας έφτιαξε ο Θεός για να πεθάνουμε. Για να ζήσουμε μας έφτιαξε. Τι έκανε ο άνθρωπος, είπε, δεν σε έχω ανάγκη Θεέ μου, μου έφτιαξες μάτια, μου έφτιαξες πόδια, μου έδωσες μυαλό, μου έδωσες συνείδηση, επιθυμητικό και βουλητικό κατά τον Πλάτωνα, έτσι. Δεν σε έχω ανάγκη, μπορώ να γνωρίσω τον κόσμο μόνος μου,
Μπορώ να φτιάξω τον πύργο της Βαβέλ μόνος μου. Μπορώ να φτιάξω πυρηνικά όπλα μόνος μου. Μπορώ τα πάντα. Δεν σε έχω ανάγκη και μπορώ να φτάσω εκεί για ό,τι με έφτιαξες. Γιατί φτιάχτηκε ο άνθρωπος. Για την αιωνιότητα. Για να υπάρχει με τον Θεό. Για να κοινωνεί με τον Θεό. Και είπε ο άνθρωπος μόνος μου μπορώ να φτάσω στην αυτοθέωση και στην αυτοσωτηρία. Μόνος μου μπορώ να γίνω Θεός. Δεν έχω ανάγκη από τον Θεό. Πήρε εντολή όμως προηγουμένως εκείνο το περίφημο, το ξέρετε όλοι. Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Έτσι δεν μας είπε. Γίνεται Άγιοι γιατί εγώ είμαι Άγιος. Μπορώ να φτάσω στην αγιότητα, είπαμε στο Θεό, χωρίς εσένα. Μα η αυτοθέωση και η αυτοσωτηρία είναι προσβολή στο πρόσωπο του Θεού. Να φτάσει κανείς στο Θεό χωρίς τον Θεό. Να γνωρίσει κανείς τον Θεό χωρίς τον Θεό. Δεν γίνεται, είναι προσβολή. Για τούτο είπαμε και το επαναλαμβάνουμε, αγαπητοί αδελφοί, ότι όντως είναι μεγάλο το λάθος του ανθρώπου το οποίο επραγματοποιείται. Και τι έκανε τότε ο Θεός? Εξόρισε τον άνθρωπο από τον παράδεισο. Τι σημαίνει παράδεισος? Για να κάποτε να τα πούμε τα πράγματα, γιατί στο σχολείο δεν μαθαίνονται σήμερα. Παράδεισος σημαίνει κοινωνία Θεού και ανθρώπου. Όπως η μάνα που έχει μέσα στα σπλάχνα της το παιδί και με τον ομφάλιο λόρο ενώνεται με εκείνο και το ακούει, να το πούμε έτσι, αισθάνεται του στροταγμού μέσα στην καστέλα της. Ακούει το παιδί, έτσι το λέει ο λαός, το ίδιο με τον ίδιο τρόπο φτιάχτηκε ο άνθρωπος. Να είναι με τον Θεό. Να σταθεί με τον Θεό. Να γνωρίσει τον Θεό. Μόνο έτσι μπορούμε να πούμε, αγαπητοί, ότι πραγματώνουμε τον προορισμό μας. Επαναλαμβάνω, το παιδάκι είναι φτιαγμένο για να μεγαλώσει ενωμένο με τον πατέρα και τη μάνα. Εάν πάω σε μια πλατεία, κόσμος, τρομερός, και έχω το παιδί μου στα χέρια και μου ξεφύγει για λίγο και χάσω το παιδί από τα χέρια μου, το παιδί θα σπαράξει στο πλάνο και εγώ το ίδιο. Αυτό είναι η κοινωνία του Θεού και αυτό λέγεται κοινωνία και σχέση με τον Θεό, παράδεισος. Αυτό λέγεται στη γλώσσα τη θεολογική κοινωνία του Θεού και αγιώτης στον άνθρωπο. Και εξέπεσε ο άνθρωπος και έφτασε στο σημείο ούτε λίγο ούτε πολύ να απαρνηθεί τον ίδιο του τον πατέρα. Αγαπητοί αδελφοί, μας λέει τώρα η Εκκλησία, ο διάβολος είναι πρόσωπο. Ο διάβολος το μόνο που κάνει είναι να υποκαθιστά και να αντικαθιστά τον ίδιο τον Θεό. Να λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι μπορώ να φτάσω στην τελειότητα χωρίς τον Θεό. Και εγώ είμαι Θεός όπως είναι και εκείνος, χωρίς τον Θεό. Και τι έρχεται η Εκκλησία και λέει τώρα? Έρχεται η Εκκλησία και σου λέει, άλλων τρόπων και να μπορέσεις να διώξεις τον διάβολο από κοντά σου, δεν έχεις από την προσευχή και την νηστεία. Βάλτε μια ανατελεία. Για θυμηθείτε μου σας παρακαλώ κάτι και προσέξτε μου αυτό που θα πω. Είμαι εγώ αυτή τη στιγμή στον Όσιο Αυξέντιο τον Σταυρό. Το σώμα μου εδώ, η φωνή μου εδώ, τα χέρια μου εδώ, λειτουργώ, ε! Το μυαλό μου όμως άραγε να είναι εδώ. Η θέλησή μου είναι εδώ. Μπορείς να πεις ότι η υπόστασή μου ευρίσκεται στον τόπο ετούτο ή κάπου αλλού τρέχει το μυαλό, το λογικό και η υπόσταση του ανθρώπου. Ο διάβολος πειράζει τον άνθρωπο, τα είπα από αυτά για να καταλάβετε το εξής. Με τους λογισμούς. Τι είναι οι λογισμοί? Σκέφτομαι το βράδυ να κοιμηθώ και λέγω ποιον θα φάω το πρωί. Μήπως κάνω λάθος. Ποιον θα καταφάγω το πρωί. Ποιον θα πολεμήσω το πρωί. Αυτό λέγεται λογισμός που μου βάλει ο διάβολος. Πού πατάνε οι λογισμοί που μας βάζει ο διάβολος μέσα στην ψυχή μας? Πού πατάνε? Στα πάθη που υπάρχουν μέσα στο σώμα και στην ψυχή. Πού πατάνε? Στα πάθη. Είμαι εγώ εγωιστής. Μου αρέσει και έγινα δεσπότης.
Ο άλλος ήθελε να γίνει πρόεδρος δημοκρατίας, βασιλιάς, εγωιστής. Άλλος είναι λεφτάς, άλλος είναι ομοφυλόφιλος, άλλος είναι γυναικάς. Αυτά λέγονται πάθη της ψυχής. Τι κάνει ο διάβολος, έρχεται και πειράζει τα πάθη με τους λογισμούς και φουντώνει τον άνθρωπο, επιτρέψτε μου τη φρασιολογία, φουντώνει τον άνθρωπο. Αποτέλεσμα, να πέφτει στην αμαρτία νοητικά. Και αυτό πώς λέγεται, νοητική αμαρτία. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα και τον Σοκράτη, πειράζει το κακό, το πολιτικό και το επιθυμητικό. Την επιθυμία που έχω μέσα μου, τη βούληση που έχω μέσα μου, την ελευθερία που έχω μέσα μου. Και με πειράζει εκεί που με πονάει, στον εγωισμό μου, στο γεγονός ότι είμαι αλήτης, ψεύτης, φλέφτης, ανέφερα προηγουμένως, με πειράζει με αυτά. Και πέφτει ο άνθρωπος στην αμαρτία πρώτα νοητικά, νοητική αμαρτία. Και μετέπειτα έρχεται και πείθει ο διάβολος τον άνθρωπο και περιπίπτει στην αμαρτία. Για να σας δώσω να καταλάβετε τι σημαίνει νοητική αμαρτία, θυμάστε ο Κύριος όταν είπε στον άντρα εκείνο που του πλησίασε τον δικηγόρο της εποχής εκείνης τον νομικό. Εάν ο άνθρωπος νυχεύσει στο μυαλό του μία γυναίκα, ήδη την ενύχευσε και ας μην έχει διαπράξει την αμαρτία. Όταν μέσα στην καρδιά σου νυχεύεις και πορνεύεις με κάποιο πρόσωπο, έτσι είναι διαφορετικά. Ήδη διέπραξες το έγκλημα αυτό της αμαρτίας. Η νοητική αμαρτία γίνεται στο τέλος πράξη και καταλήγει τον άνθρωπο μετέπειτα στον πόνο του, στην πλήξη του, στο δάκρυ του, στον εγωισμό του. Αυτή είναι η διάπραξη και η επιτέλεση της αμαρτίας. Και τι λέει τώρα ο Θεός, με ποιον τρόπο μπορεί να φύγει από μέσα μας η αμαρτία, αλλά και να μαζέψουμε το μυαλό μας. Προσευχή και νηστεία. Δύο-τρεις λέξεις μόνο για το καθένα και τελειώσαμε. Τι είναι η προσευχή? Η προσευχή είναι η κοινωνία με τον Θεό. Είναι η συζήτηση με τον Θεό. Είναι το κλάμα του παιδιού για να το ταΐσει η μάνα ή να το μωρόψει ή να το κοιμήσει, κατά τον ίδιο τρόπο. Είναι το κλάμα του ανθρώπου, η φωνή του ανθρώπου, η συζήτηση με τον Θεό, η συνάντηση με τον Θεό. Θα έχετε ακούσει τις παλιότερες γιαγιάδες που λέγανε, θα χύσω το περιεχόμενο της καρδιάς μου μπροστά από τα πόδια του Θεού στο εξομολογητήρι του Παπά. Προσευχή σημαίνει, συζητάω με τον Θεό το πρόβλημά μου. Αφήνω μπροστά στα πόδια του την προσευχή μου, τις λέξεις μου, την πίστη μου, το εσωτερικό μου περιεχόμενο. Εκχαιώ ενώπιον αυτού την θέλησή μου, μας λέει ο Ψάλτης. Αυτό είναι η προσευχή. Συναντώ τον Θεό, αρπάζομαι από τη γη και μεταβαίνω στον ουρανό. Αυτή η αρπαγή ονομάζεται προσευχή. Και δεύτερον, είπα νηστεία. Τι σημαίνει νηστεία? Η νηστεία, οι λέξεις, οι φιλόλογοι ξέρουν ότι είναι από δύο κομμάτια φτιαγμένη. Από το νη, το αρνητικό όριο, νη και το εστίο. Νη εστίο σημαίνει δεδρό. Νηστεία σημαίνει μιμούμε αυτό που κάνουν οι άγιοι άγγελοι. Δεν έχουν ανάγκη να φάνε, δεν έχουν ανάγκη να πιούνε, δεν έχουν ανάγκη να πολλαπλασιαστούν. Αυτή η σχέση, ακριβώς η αγγελική απέναντι στον Θεό, μιμείται τη σχέση αυτή ο άνθρωπος με την νηστεία. Γιατί? Να πάψει η ψυχή να γυρεύει τα δικά της τα αρνητικά, ο στόμαχος, τα σκέλη, το μυαλό, το βλητικό, το επιθυμητικό και να γυρεύει την κοινωνία με τον Θεό. Αυτά είναι, αγαπητοί, που γυρεύει η περίοδος αυτή της νηστείας μέσα μπροστά από το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου που λέγεται Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Σου γυρεύει να απαγείς από τον κόσμο και να τον συναντήσεις. Και ένα δεύτερο, τον Θεό. Και δεύτερο, μιμήσου τη ζωή των αγγέλων για να καταθέσεις το μυαλό σου, την ψυχή σου, την υποστασή σου στα χέρια εκείνου που σου έφτιαξε. Αυτό έρχονται στην υπόψη. Ευχόμαστε χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Χαριτωμένα, ώστε με δύναμη πολύ να φτάσουμε στο μεγάλο γεγονός του Σταυρού και της Αναστάσεως του Κυρίου. Ευχόμαστε στον καινούργιο σας Παπά, στο εκκλησιαστικό σας το νέο το Συμβούλιο, στον κύριο Δήμαρχο και στους άρχοντες του τόπου, στον προεστώτα εδώ της πόλεως του Σταυρού και σε όλους εσάς. Καλή δύναμη για να μπορέσουμε να νιώσουμε Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων και αναστάτων. Αγαπητέ μου κύριε Δήμαρχε,
κύριε Πρόεδρε, κύριοι Πρόεδροι, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι, όπως ακριβώς ανακοινώθη από πλευράς Μητροπόλεως, ήρθα σήμερα για να ανακοίνω στην αγάπη σας ένα ευχάριστο γεγονός, το οποίο πιστεύω ότι για την ενορία αυτή θα αποτελέσει κομβικό σημείο για την περαιτέρω πορεία της. Δημήτρη, έλα λοιπόν να πάρεις τον κόσμο. Έχουμε 10 χρόνια περίπου ευρίσκομαι στην Μητρόπολη αυτή και επιπλέον ξέρετε κι εσείς ότι έχει τελματωθεί το γεγονός της τελειοποιήσεως και ανεγέρσεως του ιερού αυτού ναού. 10 χρόνια που είμαι εγώ εδώ, δεν προσετέθη απολύτως τίποτε. Αντίθετα, υπήρχε και ένα χρέος 15.000 ευρώ, περίπου 17, αν θυμάμαι καλά κύριε Δήμαρχε, το οποίο εξεπληρώθη όταν ο νυν επίσκοπος του Κόμπα, ο πατέρ Χρυσόστομος Μαϊδόνης, έφερε την τρικερούσα την Παναγία μας εδώ και μάζεψε μερικά χρήματα και ξεπληρώσαμε τους ανθρώπους τα πετά τα οποία επάνω έχουν μέχρι τώρα ανεγερθεί. Εθεωρήσαμε καλό και πήραμε μερικές αποφάσεις που πονάνε βέβαια, αλλά ξέρεις, άμα δεν σπάσεις αυγά, ομελέτα δεν φτιάχνεις. Και αποφασίσαμε να φτιάξουμε, να προχωρήσουμε στην ανέγερση του ιερού ναού, βάζοντας παπά που να θέλει και να μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Για τούτο και το ετησιαστικό συμβούλιο με προτροπή δική μου ανέθεσε στον αρχιτέκτονα μηχανικό κύριο Στυλιανό Φωνιώτη και μας έφτιαξε τη μελέτη ολόκληρη, την οποία πήραμε και μάλιστα την άδεια από την ΙΔΟΜ, Υπηρεσία Δομήσεως της Εκκλησίας, την παλιά ναοδομία, να το πούμε έτσι, πολεοδομία εδώ, ναοδομία εκεί, και δόξα τω Θεώ, απαρτίστηκε αυτή η μελέτη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω και να φτιάξουμε αυτόν τον ιερό ναό. Για τούτο θα παρακαλέσω τους δύο διακόνους να φέρουν το κάβρο εκείνο το οποίο κύριε Δήμαρχε ζωγράφισε και έφτιαξε αρχιτεκτονικά ο κύριος Βολιώτης, πώς θα ανεγερθεί ο ναός. Σηκώσει το ψηλά. Πιστεύω ότι όπως βλέπετε και εσείς θα είναι ένα μεγαλούργημα ο ναός αυτός, προσαρμοσμένος και στις ανάγκες του Σταυρού αλλά και στις ανάγκες της ενορίας αυτής. Το εκκλησιαστικό σας συμβούλιο με απόφαση την οποία πήρε, κατεβάστε το κεφάλι του μπροστά είναι εσείς, μπροστά στο κύριο. Το εκκλησιαστικό σας συμβούλιο από αύριο κιόλας θα φτιάξει ένα πανό τεράστιο μεγάλο και θα το βάλει μπροστά στη μετόπη του ναού για να μπορέσει να βλέπει ο κόσμος τι είναι εκείνο το οποίο θέλουμε να φτιάξουμε. Λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, η ώρα η δική μου ήρθε και δεν έχω καμία δυσκολία να σας πω ότι για να φτιαχτεί αυτός ο ναός που είναι μεγαλούργημα, για φύγει από τη δουλειά του. Θέλει χρήματα, θέλει ραμμένο στόμα, θέλει αγώνα πολύ, θέλει κλάματα, θέλει θυσίες. Θα ακούσει 1002 ο παπάς, θα ακούσει 1002 ο δεσπότης, άντε και ο δήμαρχος μαζί, ο οποίος σε κάθε μας κίνηση στέκεται πάντα δίπλα και μας υποστηρίζει. Όπως κάνει και στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, που ήδη και εκείνον τον αναπλάθουμε εξ υπαρχής και μας βοηθάει με όσους τρόπους μπορεί ο άνθρωπος. Να σας ανταποδώσει ο Θεός κατά το πολλαπλάσιο, κύριε Δήμαρχε, και στο Δημοτικό σας Συμβούλιο και εσάς και στην οικογένειά σας. Από την θέση αυτή απευθύνομαι στους άρχοντες, στον πρόεδρο, τον αγαπητό μου τον κύριο καθηγητή και σε εσάς και μέσω από την αναμετάδοση του ραδιοφωνικού μας σταθμού σε όλους τους ανθρώπους που είστε εδώ στο Σταυρό στην ενορία αυτή. Θα χρειαστούν κόποι, θυσίες και χρήματα. Θα ξεπεράσει το 1.000.000 ευρώ η απάρτιση του ιερού αυτού ναού. Απευθύνομαι σε εκείνους οι οποίοι έχουν την οικονομική δυνατότητα. Απευθύνομαι σε εκείνους οι οποίοι
δεν έχουν τη μεγάλη ευχέρεια, αλλά τα ελάχιστα τα χρήματα. Το δίλεπτο της χείρας που λέμε, το απλό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια για να ανεβεί το κουβούκλιο ολόκληρο πρώτα το τσιμέντινο. Αυτό πρέπει να φτιάξουμε πρώτα και αργότερα να πάμε στο τέμπλο, στα μάρμαρα, στις εικόνες, στην αγιογραφία, στις καρέκλες, στον θρόνο κλπ. Κλπ. Που θα χρειαστεί ο ναός. Σας διαβεβαιώνω και σας δίνω το λόγο ότι σαν Μητρόπολη θα πράξουμε όπως πράξαμε μέχρι τώρα το καθήκον μας. Και θα δώσουμε και την ψυχή μας και η οικονομική βοήθεια θα υπάρξει. Και θα χτυπήσω και πόρτες εκεί που ξέρουν πολύ καλά. Ήδη ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Πρόεδρος είναι ενήμεροι τι κινήσεις πρόκειται να κάνουν. Αλλά πρώτα απ' όλα χτυπάω την πόρτα της καρδιάς της δικής σας. Και λέω, εάν δεν κοιτάξουμε οι άνθρωποι του Σταυρού, να προσφέρουμε τα πάντα για να γίνει αυτός ο ναός, δουλειά δεν πρόκειται να γίνει. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, το οποίο επέλεξα μαζί με τον παπά σας, για να μπορέσει να στελεχώσει 4 τακτικοί και 4 αναπληρωματικοί, είναι άνθρωποι ο ένας καλύτερος από τον άλλον, για να προχωρήσουμε παρακάτω. Φωνασκίες, εσωστρέφειες, γκρίνιες και τα υπόλοιπα, δεν θα τα ανεχθώ. Και δεν θα τα ανεχθώ γιατί, ξέρετε, είμαι και λίγο τριπολιτσιώτης, δεν το αφαιρώ αυτό από την υπόσταση τη δική μου. Και η τρέλα στην Τρίπολη λέγεται Κολοκοτρονέη. Όταν πεις κάτι, ένα και ένα κάνουν δυο. Ούτε ενάμισο, ούτε δυόμισο. Και σε αυτό το τονίζω. Θα γίνει ο ναός. Θέλουν δεν θέλουν ορισμένοι, θέλουν δεν θέλουν εκείνοι οι οποίοι μέχρι τώρα υπονόμευσαν το έργο αυτό. Τελεία και πάρα. Γι' αυτό καλώ όλους σας με αγάπη να δώσουμε τα χέρια, να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτή και θα ρω ότι ο Θεός και ο Άγιος Αυτσέντιος ο εν κατερλή δεν θα μας αφήσει. Εύχομαι και προσεύχομαι να κάνει ο Θεός τον παπά σας άξιο για να μπορέσει να προχωρήσει παρακάτω και παρακαλώ όλους να τον στηρίξετε στο έργο αυτό. Και πάλι κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ για ό,τι κάνετε και πιστεύω ότι πρέπει να πω και εγώ ευχαριστώ για ό,τι θα κάνετε για τον ιερό αυτό ναό.